τους δικούς της αστυνομικούς ποδηλάτες έχει πλέον η αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων, καθώς ο επιτυχημένος σε άλλες πόλεις θεσμός της αστυνόμευσης με ποδήλατα επεκτάθηκε και στην πόλη των Ιωαννίνων και από την Δευτέρα 4 αστυνομικοί, των οποίων η μία γυναίκα, έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους. Τα διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας τόσο στα ποδήλατα όσο και στις μπλούζες που φορούν είναι αυτά που καθιστούν διακριτή την αστυνομική τους ιδιότητα. Οι αστυνομικοί ποδήλατες υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στο αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων και για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους διαθέτουν κλίν του ειδικού τύπου στολή ποδηλάτη, είναι εφοδιασμένοι και με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Οι τέσσερις αστυνομικοί ποδηλάτες που απαρτίζουν τη νέα αυτή ευέλικτη αστυνομική δομή θα περιπολούν σε διάφορα σημεία των Ιωαννίνων, όπως το εμπορικό και ιστορικό κέντρο, το κάστρο, αλλά και περιμετρικά της λίμνης, καθώς και σε σημεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, όπου κρίνεται αναγκαία η παρουσία τους και η παρέμβασή τους και που σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολη πρόσβαση τόσο περιπολικών όσο και των μηχανών της αστυνομίας. Σύμφωνα με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ιωαννίνων, Ιωάννη Κοκκίνη, η λειτουργία δράσης αστυνόμευσης της συγκεκριμένης αστυνομικής δομής είναι κυρίως εποχική, δηλαδή από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στοχεύοντας την αναβαθμισμένη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα ενισχύεται η εμφανής αστυνομική παρουσία και δράση με αποτέλεσμα την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών αλλά και των τουριστών. Και ήρθαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε τη νέα ευέλικτη αστυνομική δομή η οποία θα λειτουργήσει και λειτουργεί ήδη από χτες στα Ιωάννινα. Είναι ο θεσμός του αστυνομικού ποδηλάτη, ο οποίος έχει επεκταθεί πλέον και στην πόλη μας. Εφαρμόζεται ήδη σε άλλες πόλεις της Ελλάδος με πολύ θετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 ποδηλάτες οι οποίοι θα περιπολούν στους δρόμους της πόλης καθώς και στο ιστορικό κέντρο, στο κέντρο της πόλης μας και σε όλα τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, με σκοπό να προσφέρουν τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας τόσο στους πολίτες των Ιωαννίνων όσο και στους επισκέπτες της πόλης. Ο σκοπός μας είναι αυτή η ευέλικτη δομή να έρθει όλο και πιο κοντά στους πολίτες και στους τουρίστες. Έχει κυρίως εποχικό χαρακτήρα, θα λειτουργεί από 1η Απριλίου έως τέλος Σεπτέμβρη, λόγω των καιρικών συνθήκων κυρίως που έχουμε στα Ιωάννινα. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία και θα δει τα θετικά αποτελέσματα πολύ σύντομα. Θα δείτε και εσείς στη συνέχεια κατά πόσον οι συνάδελφοι εδώ πέρα, οι οποίοι είναι ήδη εκπαιδευμένοι σε θέματα, είναι ήδη αθλητές, θα προσφέρουν με το έργο τους στην πόλη μας. Ο θεσμός της εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλατα εφαρμόζεται ήδη και σε άλλες περιοχές της χώρας με θετικά αποτελέσματα. Βασικές προτεραιότητες των αστυνομικών που στελεχώνουν τη νέα αυτή δομή αποτελούν η εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουριστών, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες τόσο τουριστικού όσο και του ευρύτερου ενδιαφέροντος, η συνεργασία και συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας ή άλλους φορείς, ώστε να διευθετούνται προβλήματα κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος και να διευκολύνονται οι επισκέπτες των περιοχών, καθώς και ανάλογη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσης. Έχουν πλήρη αστυνομικά καθήκοντα, θα αναφέρουν στο κέντρο της άμεσης δράσης, στο κέντρο στο 100 που λέμε, οπότε σε κάθε περίπτωση όταν χρειαστεί θα κληθούν και θα επέμβουν εφόσον βρίσκονται πλησίον κάποιου συμβάντος. Έχουν κυρίως, όπως είπα, τουριστικό, έχουν κυρίως χαρακτήρα για τα τουριστικά θέματα, ασχολούνται κυρίως με θέματα τουριστικού χαρακτήρα όπως η τουριστική αστυνομία, σταθμός τουριστικής αστυνομίας των Ιωαννίνων. Ωστόσο δεν πάει να είναι αστυνομική. Και όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε περίπτωση θα επεμβαίνουν όποτε αυτό χρειάζεται. Σίγουρα είναι μια πιο ευέλικτη δομή από ότι είναι μια πεζή περιβολία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα φτάνει πολύ πιο γρήγορα σε κάποιες στα περιστατικά. Και σίγουρα είναι μια δομή, ευέλικτη δομή, η οποία θα μπορεί να επεμβαίνει σε σημεία της πόλης, τα οποία ακόμη και οι μηχανές δεν φτάνουν. Για παράδειγμα, ο ποδηλατόδρομος έχει κάποια σημεία στα οποία δεν θα μπορούσε να μπει μια μηχανή, θα ήταν επικίνδυνη για τους ποδηλάτες. Ωστόσο, οι ποδηλάτες μας θα βρίσκονται εκεί, δίπλα στους συμπολίτες μας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, πέριξ της λίμνης, μέσα στο κάστρο, στο κέντρο της πόλης, στους πεζοδρόμους, να επεμβαίνουν όποτε αυτό χρειαστεί. Ο θεσμός του αστυνομικού ποδηλάτη πράγματι είναι ένας θεσμός ο οποίος χρησιμοποιείται και σε άλλες πόλεις. Χρησιμοποιείται, είναι στην Αθήνα, έχει ήδη βρίσκεται στην Αθήνα εδώ και αρκετά χρόνια, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο. Ήταν μια απόφαση της ηγεσίας, η οποία δοθήσας ευκαιρίας πήραμε και εμείς εδώ, προτείναμε να επεκταθεί στην πόλη μας, καθώς πλέον έχει αναβαθμιστεί και ο τουρισμός της πόλης. Και πλέον οι πολίτες, όπως βλέπετε, καθημερινά αθλούνται περισσότερο σε σημεία στα οποία είναι δύσκολο να φτάσει μία μηχανή, ένα αυτοκίνητο. Συνεπώς, με ένα ποδήλατο θα είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπουμε δίπλα μας τον αστυνομικό ποδηλάτη. Το νέο αυτό θεσμό, ο οποίος θεωρούμε ότι θα προσδώσει μεγαλύτερη, θα εμπεδοθεί το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, καθώς θα τον δουν και απέναντι από τη λίμνη, εκεί που ποδηλατούν αρκετοί συμπολίτες μας, οι οποίοι πολλές φορές νιώθουν μόνοι τους. Αυτή ήταν και η αρχική ιδέα όλο αυτό.
Σύμφωνα με τον κύριο Κοκκίνη, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του θεσμού στην περιοχή, αφού ήδη ακόμη 4 αστυνομικοί λειτουργούν ως αναπληρωτές και είναι εκπαιδευμένοι αναλόγως, και εφόσον βέβαια κριθεί αναγκαίο με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ήδη υπάρχουν άλλοι 4 συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν επιλεγεί και έχουν εκπαιδευτεί για το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίοι έχουν το χαρακτήρα του αναπληρωματικού, ώστε πάντα να έχουμε 4 ποδηλάτες στην πόλη μας. Φυσικά θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Και φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μελλοντική επέκταση του θεσμού, επέκταση με την έννοια περισσότερων ποδηλάτων, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Για αρχή ξεκινήσαμε με 4 ποδήλατα, προκειμένου να εξετάσουμε εμείς κατά πόσο είναι θετική όλη αυτή η νέα δομή.